Να και μια φορά που η επιστροφή στο παρελθόν λειτουργεί θετικά. Τιμές Μαΐου 2009 άγγιξε το ρεύμα. Μείωση της τάξης του 7,3% σε διάστημα ενός μηνός. Θα είναι αισθητή στους μηνιαίους πελάτες μας που θα λάβουν τον λογαριασμό τους το μήνα Ιανουάριο σε σχέση με λογαριασμό που έλαβαν το μήνα Δεκέμβριο, θα είναι μειωμένος κατά 7,3%. Η συνεχής κατρακύλα των τιμών του πετρελαίου κατακριμνίζει κατ' επέκταση και την τιμή του ρεύματος που παρέχεται από την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, συνολικές μειώσεις στους λογαριασμούς της αρχής ηλεκτρισμού στους τελευταίους 12 μήνες έχουν φτάσει το 23%. Οι συνολικές μειώσεις στα τελευταία 2 χρόνια είναι της τάξης του 32%, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια, αρχές του 2013, ξεπερνούν το 40%. Και στον ορίζοντα, περαιτέρω μειώσεις αν συνεχίσει η καθοδική τιμή του πετρελαίου. Το ότι πέφτει η τιμή όμως δεν σημαίνει αυτομάτως η ανακούφιση για όλους τους καταναλωτές. Είναι και αυτοί που χωρίς τη βοήθεια του κράτους δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μέχρι σήμερα έχουμε 15.500 ενταγμένους, αλλά οι δικαιούχοι με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας ανέρχονται στους 42.500. Δικαιούχοι για 20% φθηνότερο ρεύμα είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι με εισοδηματικά κριτήρια και άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και πάλι με εισοδηματικά κριτήρια. Απορίας άξιων πάντως, γιατί ενώ η μείωση στην τιμή του ρεύματος είναι τέτοια, δεν έχει μετακυληθεί ούτε κατά το ελάχιστον σε άλλα βασικά αγαθά. Πού ήσουν πούποτε που λέμε, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν φροντίζει κανένας για αυτόν τον ανταγωνισμό. Στο στόχαστρο το ψωμί. Πάνω από 2 ευρώ το κιλό καταγγέλει ο Λούκας Αριστοδήμου με το Σύνδεσμο Αρτοπιών Κύπρου να διαψεύδει υποστηρίζοντας ότι η τιμή κυμαίνεται από 70 σεν μέχρι και 1,20 το πολύ. Αντίστοιχο ψωμί στην Ιταλία που ήμουν πρόσφατα, ξεκινά από τα 8 ευρώ το κιλό, και είναι με το κιλό που το πολύ μέχρι τα 12. Μάλιστα, ο Λάκης Σαββίδης λέγει ότι τόσο χαμηλά πολλούν τα αυτοποιεία που από τα 400 που υπήρχαν, μόνο 160 επιβίωσαν. Αν είναι σε τιμή κόστους που το πουλούν και δεν τους συμφέρει, ας αλλάξουν επάγγελμα. Μόνο σημείο συμφωνία των δύο, ότι το ρεύμα είναι μόνο μέρος της εξίσωσης. Πριν 5 χρόνια πάλι στο ίδιο επίπεδο ήταν. Πριν 5 χρόνια το ψωμί πουλούν πιο ακριβά από ό,τι πουλείται σήμερα. Από τη στιγμή που δεν μειώνουν τιμές, τη στιγμή που όπως έχεις πει, 40% το ρεύμα κάτω, τα ενοίκια μειωθήκαν, τα εργατικά μειωθήκαν, οι πρώτες τους ύλες μειωθήκαν. Μήπως τελικά για όλα φταίει το αλεύρι? Από την Κύπρο, αυτοί που μου πουλούσαν εμένα το αλεύρι, λέει, εδώ στην Κύπρο, μια ορισμένη τιμή, στην Αθήνα μου το έφερα στο φούρνο με 30% πιο φτηνά. Το όλο ζήτημα θα τεθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου. Στο μεταξύ, μέχρι αύριο αναμένεται η καταβολή τελών ύψους 50.000 δολαρίων από τα κατεχόμενα στην ΑΕΚ για την πώληση ρεύματος από την 1η-1η-2016 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Στο ποσό περιλαμβάνονται τόσο το ΦΠΑ όσο και το τέλος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.